Σήμερα, διότι ο Κύριος είναι στο θρόνο Του. Ο Κύριος τη δουλειά την οποία έπρεπε να κάνει σήμερα, στο 24ωρο, την έκανε στο απόλυτο και στο τέλειο. Μεσητεύει για έναν έκαστο εξημών. Από το πρωί το όνομά Σου ακούγεται και το δικό μου στα αυτιά του Πατέρα, επειδή ο Υιός στέκεται στο θρόνο Του και μεσητεύει για μας, αδελφοί. Τα λάθη μας και τις επιτυχίες μας, τις πτώσεις μας και τις ευλογίες μας, τις ξέρει όλες ο Κύριος. Την έγερση και το κάθισμά μας, ευχαριστούμε τον Θεό. Πρέπει να τα ξέρουμε κι εμείς όμως, για να ταπεινωνόμαστε ενώπιον Εκείνου και να εισερχόμεθα με παρησία στο θρόνο Του, για να βρίσκουμε χάριν και έλεος. Ευχαριστούμε τον Θεό. Σας χαιρετώ στο όνομα του Ιησού Χριστού, με πολύ χαρά και απόψε που είμαστε εδώ ανάμεσά σας, με την οικογένεια, και θα ήθελα να διαβάσουμε το τέταρτο κεφάλαιο της Γενέσεως. Σελίδα 4, κεφάλαιο 4, βιβλίο της Γενέσεως. Ο δε Αδάμ εγνώρισε Εύα τη γυναίκα αυτού και συνέλαβε και γέννησε τον Κάιν και είπε «Απέκτησα άνθρωπο δια του Κυρίου και προσέτη εγέννησε τον αδελφόν αυτού τον Άβελ και ή το Άβελ ποιμήν προβάτων δε Κάιν ή το γεωργός και μεθημέρας προσέφερε ο Κάιν από τον καρπόν της γης προσφοράν προς τον Κύριον και ο Άβελ προσέφερε και αυτός από τον πρωτοτόκον των προβάτων αυτού και από τον στεάτων αυτών». Επέβλεψε με ευμένεια Κύριος επί τον Άβελ και επί την προσφοράν αυτού. Επειδή τον Κάιν και επί την προσφορά αυτού δεν επέβλεψε. Και ηγανάκτησε ο Κάιν σφόδρα και κατηφίασε το πρόσωπον αυτού. Και είπε Κύριος προς τον Κάιν, «Διατί ηγανάκτησας και διατί εκατηφίασε το πρόσωπον σου, εάν σύ πράτης καλός δεν θέλεις είστε ευπρόσδεκτος. Και αν δεν πράτης καλός εις την θύραν κείται η αμαρτία». Αλλά εισέ θέλει είστε η επιθυμία αυτού και εσύ θέλεις εξουσιάζει επ' αυτού. Και είπε ο Κάιν προς Άβελ των αδελφών αυτού, ας υπάγομεν εις την πεδιάδα. Και ενώ ήσαν εν την πεδιάδη, σηκωθείς ο Κάιν κατά του αδελφού αυτού Άβελ, εφώνευσε αυτόν. Και είπε Κύριος προς τον Κάιν, «Πού είναι Άβελ ο αδελφός σου?» Ο δε είπε, «Δεν εξεύρω, μη φύλαξε του αδελφού μου, είμαι εγώ». Και είπε ο Θεός, «Τι έκαμες? Η φωνή του αίματος του αδελφού σου βοά προς εμέ εκ της γης. Και τώρα επικατάρατος να είσαι από της γης ή της ίνιξε το στόμα αυτής για να δεχθεί το αίμα του αδελφού σου εκ της χειρός σου. Όταν εργάζεσαι την γην δεν θέλεις το εξής η δόση των καρπών αυτής. Πλανήτης και φυγάς θέλεις είσαι επί της γης». Και είπε ο Κάιν προς τον Κύριο, «Η αμαρτία μου είναι μεγαλυτέρα παρόστε να συγχωρεθεί. Ιδού με διώκει σήμερον από προσώπου της γης και από του προσώπου σου θέλω κρυφτεί και θέλω είστε πλανήτης και φυγάς επί της γης και πας ώστις με έβρει θέλει με φωνεύσει». Πέδε προς αυτόν ο Κύριος, «Δια τούτο πας ώστις φωνεύσει τον Κάιν επταπλαστείως θέλει τιμωρηθεί». Και έβαλαν ο Κύριος σημείον εις τον Κάιν για να μην φωνεύσει αυτόν πας ώστις έβρει αυτόν. Και εξήλθεν ο Κάιν από προσώπου του Κυρίου και κατόκισε εν τη γη Νόδ προς ανατολάς της Εδέμ. Εγνώρισε δε ο Κάιν τη γυναίκα αυτού και συνέλαβε και γέννησε τον Ενόχ, έκτιζε δε πόλην και κάλεσε το όνομα της πόλεως κατά το όνομα του Υίου αυτού Ενόχ. Εγεννήθη δε εις τον Ενόχ ο Ιράδ και Ιράδ εγέννησε τον Μεχουιαήλ και Μεχουιαήλ εγέννησε τον Μεθουσαήλ και Μεθουσαήλ εγέννησε τον Λάμεχ και έλαβε εις αυτόν ο Λάμεχ δύο γυναίκες, το όνομα της μίας Αδά και το όνομα της άλλης Σιλά και εγέννησε η Αδά τον Ιαβάλ. Ούτως ή το πατήρ των κατοικούντων εν σκηνές και τρεμφόντων κτίνη. Και το όνομα του αδελφού αυτού ή το Ιουβάλ. Ούτως ή το πατήρ πάντων των πεζόντων κιθάραν και αυλών. Η Σιλά δε και αυτή εγέννησε τον Θουβάλ Κάιν, Χαλκαία, παντός εργαλείου Χαλκού και Σιδήρου. Αδελφή δε του Θουβάλ Κάιν ή το Νααμά. Και είπε ο Λάμεχ προς τας γυναίκας αυτού, «Αδά και Σιλά, ακούσατε τη φωνή μου. Γυναίκες του Λάμεχ, ακροάστητε τους λόγους μου. Επειδή άνδρα εφώνευσα εις πληγήν μου και νέων εις μάστιγά μου. Διότι ο μεν Κάιν επταπλασίως θέλει εκδικηθεί, ο δε Λάμεχ εβδομοκοντάκης επτά». Εγνώρισε δε πάλιν ο Αδάμ τη γυναίκα αυτού και γέννησε ιών και εκάλεσε το όνομα αυτού Σιθ. Λέγουσα ότι έδωκε εις εμέ ο Θεός άλλο σπέρμα του Άβελ, τον οποίον εφώνευσε ο Κάιν.
και εις τον Σιθ ομοίως εγεννήθη Υιός και κάλεσε το όνομα αυτού Ενός. Τότε έγινε αρχή να ονομάζονται με το όνομα του Κυρίου. Ευχαριστούμε τον Θεό για όλα αυτά τα οποία φρόντισε το Πνεύμα το Άγιο να είναι γραμμένα μέσα στη βίβλο και να αποτελούν τα παραδείγματα όλων των μαθητών, όλων εκείνων που θα εκλέξουν το Θεό στη ζωή τους, να επιστρέψουν και να αρχίσουν να είναι λατρευτές Θεού. Εδώ από την πρώτη στιγμή που οι πρωτόπλαστοι, γνωρίζουμε την ιστορία, δεν υπακούσαν στο θέλημα του Θεού και εκδιώχθησαν μέσα από τον Παράδεισο, συνευρέθησαν και γεννήσανε δύο αδέλφια, δύο γιους. Πρωτότοκος ο Κάιν, δευτερότοκος ο Άβελ. Και κάποια στιγμή, ενώ προφανώς θα είχαν και κάποια ηλικία, προσφέρανε θυσία στο Θεό. Βλέπουμε λοιπόν ότι από την αρχή ο Θεός πλησιάζεται διαμέσου της θυσίας μας. Ο Θεός λατρεύεται. Λατρεύουμε ζωντανό Θεό. Λατρεύουμε αληθινό Θεό. Το θέμα είναι τώρα εδώ ότι ο Θεός δίνει συμμαρτυρία υπέρ της μίας θυσίας και κατά της άλλης. Πήγε ο Κάιν και προσέφερε, ήταν εκεί αγρότης, πήρε από τον αγρό που είχε κοπιάσει ο ίδιος. Γιατί πλέον δεν ζούσαν μέσα στον κήπο της Εδέμ. Δεν ήταν τα πράγματα όπως ήταν με τον μπαμπά του και τη μαμά του στον κήπο της Εδέμ. Τώρα κοπίαζε ο άνθρωπος. Τώρα με τον ιδρώτα του προσώπου του έτρωγε τον άρτο. Είχε κουραστεί ο Κάιν για αυτά τα οποία προσέφερε. Έφτιαξε λοιπόν ένα θυσιαστήριο, τα έβαλε πάνω, έβαλε φωτιά, ξόδεψε από το χρόνο του, έφυγε από την καθημερινότητά του, κάπου άφησε τις μέρημνες πίσω και λέει θα προσφέρω θυσία στο Θεό. Το ίδιο έκανε και ο αδελφός του, ο Άβελ. Πήρε και αυτός από τον κόπο του, από τον ιδρώτα του. Το ίδιο πράγμα έκανε, έστησε και αυτός ένα θυσιαστήριο, άφησε τις μέρημνες πίσω και προσέφερε και αυτός τη θυσία του. Μέχρι εδώ όλα καλά, θα λέγαμε. Μέχρι εδώ είναι το φαινόμενο. Οι γονείς, θα είμαι σίγουρος, ήταν πολύ ευχαριστημένοι. Ποιος γονέας δεν είναι ευχαριστημένος να βλέπει τα παιδιά του να γονατίζουν, να προσεύχονται, να προσφέρουν στο Θεό από τον κόπο τους, να δίνουν στο Θεό. Όλα αυτά είναι πάρα πολύ ωραία. Όμως όλα αυτά γίνονται για να πλησιάσει ο άνθρωπος στο Θεό. Αυτό προφανώς είχαν διδαχθεί αυτά τα παιδιά από τους γονείς τους, ότι έτσι ο Θεός λατρεύεται, έτσι ο Θεός πλησιάζεται και αφού κάνεις αυτό θα έρθει από το Θεό πλέον μία ανταπόδοση. Θα συμμαρτυρήσει ο Θεός, θα έρθει να σου μιλήσει. Στο μεν Άβελ δέχτηκε τη θυσία του και μάλιστα λέει ότι ήταν ευμενός. Επέβλεψε με ευμένεια Κύριος επί τον Άβελ και επί την προσφοράν αυτού και τίποτα άλλο. Δεν ξέρουμε. Δεν φαίνεται ούτε αν του μιλάει του Άβελ, ούτε τίποτα. Στον Κάιν τώρα που δεν έβλεψε με ευμένεια στη θυσία του, βλέπουμε ότι ο Θεός πλησιάζει τον Κάιν. Τον πλησιάζει τον Κάιν και του μιλάει του Κάιν. Και μάλιστα του μιλάει μέσα στην καρδιά του Κάιν. Γιατί κατηφίασες, λέει Κάιν. Τι έγινε με σένα, Κάιν, λέει. Εάν, λέει, εσύ πράτης καλός, είσαι ευπρόσδεκτος. Και αυτό είναι το ζητούμενο, να είμαστε ευπρόσδεκτοι του Θεού. Κάποτε πλησίασε ο θείος της Εστήρ, ο Μαροδοχαίος, και της λέει κάνε κάτι διότι χανόμαστε. Πρέπει να πας μπροστά στο βασιλιά και να κάνεις αίτηση. Και η Εστήρ, θυμόσαστε τι του είπε. Λέει εγώ είμαι περίπου 30 μέρες που δεν με έχει καλέσει ο βασιλιάς. Και ήταν η βασίλισσα. Και όποιος λέει πλησιάζει το βασιλιά, εάν δεν γύρει το σκύπτρο του, ο βασιλιάς του παίρνει το κεφάλι. Ανεξάρτητα ποιος είναι αυτός.
Δεν ξέρω αν είμαι ευπρόσδεκτη στο βασιλιά. Λέει, πρόσεξε καλά να δεις, γι' αυτό λέει εκεί. Γι' αυτό σε έκλεξε ο Θεός και έκανε αυτό το σχέδιο κτλ. Για αυτή την ώρα. Εάν εσύ δεν μεσητεύσεις, αν εσύ δεν κάνεις αίτηση, θα έρθει από αλλού η σωτηρία στο λαό του Θεού. Πλην το κρίμα στο κεφάλι σου. Αλλά τι θέλω να πω, ότι δεν είναι εύκολο να είσαι ευπρόσδεκτος σε ένα βασιλιά. Και αυτό είχαν διδάξει οι γονείς στα παιδιά. Θέλει θυσία. Και έρχεται ο Θεός τώρα να διορθώσει τα πράγματα. Δεν είναι σαν το βασιλιά που αν δεν έκανε έτσι το σκύπτρο του, θα πηγαίνανε οι φρουροί να συλλάβουν την Εστήρ και να την αποκεφαλίσουν. Αλλά ο Θεός έχει έλεος, έχει αγάπη. Δεν θέλει το θάνατο του αμαρτωλού, αλλά να επιστρέψει, να διορθώσει την οδόν του. Και έρχεται ο Θεός να μιλήσει στον Γκάι. Στον Άβελ έβλεψε, λέει, με ευμένεια στη θυσία αυτού. Τελείωσε. Δεν ήρθα, λέει, να καλέσω δικαίους, αλλά αμαρτωλούς ήρθα να καλέσω σε μετάνοια. Κάιν, λέει, γιατί το πρόσωπό σου εκατηφίασε? Εάν, λέει, εσύ πράτης καλός, δεν είσαι ευπρόσδεκτος? Δεν σε απορρίπτω, Κάιν, δεν σε απορρίπτω, δεν σε διώχνω μακριά μου. Πράξε το καλό, πράξε το ευθές ενώπιόν μου, αγάπησε το έλεος στη ζωή σου και θα περπατάμε μαζί, Κάιν. Και γυρνάει ο Κάιν, λέει, και πιάνει τον Άβελ. Πιάνει τον Άβελ και του λέει, έλα εδώ να πάμε μια βόλτα. Φανταστείτε τι είχε μέσα στην καρδιά του. Ο πονηρός ο Κάιν, όπως θα γράψει ο Ιωάννης. Και όπως λέει, κατεβαίνανε, βγάζει εκεί ένα στιλέτο και τον σφάζει τον αδελφό του. Τώρα αν δεν υπάρχει, ο Κάιν, ο Άβελ μου φταίει. Δεν μου φταίει ο εαυτός μου. Αυτός είναι φθόνος, αδελφοί. Η διαφορά του της ζήλιας από το φθόνο είναι ότι όταν ζηλεύεις κάποιον, προσπαθείς να του μοιάσεις. Αν ζήλευε ο Κάιν τον Άβελ, θα λέγε, για κάτσε ρε παιδί μου, να του μοιάσω του. Τι κάνει αυτός καλά? Να είμαι κι εγώ ευπρόσδεκτος στο Θεό. Αλλά ο Κάιν φθόνησε τον αδελφό του. Και λέει, αφού εγώ δεν διορθώνομαι, εγώ δεν πρόκειται να γίνω καλός. Τέρμα, αυτή είναι η απόφασή μου. Εγώ θα κάνω του κεφαλιού μου. Δεν πάει να λέει ο Θεός ότι θέλει. Δεν πάει να το θέλημά του αυτό. Δεν πάει να ο ίδιος ο Θεός, που λέει καμιά φορά, ο ίδιος ο Θεός λέει να κατέβει να μου το πει, εγώ δεν αλλάζω. Αυτό συνέβη στον Κάιν. Ο ίδιος ο Θεός κατέβηκε και του είπε ποιο είναι το θέλημά του και αυτός δεν άλλαξε. Και αφού δεν αλλάζω εγώ, θα πεθάνει ο Άβελ. Μ' αρέσει το αυτοκίνητό σου. Αν δεν έχω λεφτά να το κατακτήσω, θα έρθω και θα στο χαλάσω. Δεν θέλω να κυκλοφορείς εσύ με κάτι το οποίο εγώ δεν μπορώ να το έχω. Ο Άβελ πρέπει να πεθάνει για τον Κάιν. Δεν μπορεί ο Κάιν να ζει και να βλέπει τον Άβελ να είναι ευπρόσδεκτος του Θεού και αυτός να απορρίπτεται από το Θεό, αυτός να ελέγχεται από το Θεό και να απομακρύνεται από το Θεό. Και ο Θεός ξαναπλησιάζει τον Κάιν. Αλλά προσέξτε, ο Θεός ποτέ δεν πήγε να πει στον Άβελ, κρύψου Άβελ. Μα εγώ που έχω κάνει το καλό, το ευθές ενώπιόν σου, δεν θα με φυλάξεις. Έχω ευλογία που εσύ δεν γνωρίζεις. Μακάριος είσαι, Άβελ, το αίμα σου βοά προς εμένα. Είναι η πρώτη βοή που φεύγει από τη γη και πάει στον ουρανό. Βοά, λέει, το αίμα του αδελφού σου, του Άβελ Κάιν. Τι ήταν, λέει, αυτό που έκανες? Πού είναι ο αδελφός σου? Με τον ίδιο τρόπο που πλησίασε τον πατέρα του όταν έπεσε στον κήπο της Εδέμ, Αδάμ, Αδάμ, λέει, πού είσαι? Δίνει την ευκαιρία ο Θεός. Ξέρει ο Θεός και πού ήταν ο Αδάμ, ξέρει και ο Θεός πού είναι ο Άβελ. Βοά το αίμα του στο θρόνο του επάνω του Θεού. Από τη γη ανεβαίνει μία φωνή του αίματος του Άβελ. Κι όμως ο Θεός, φανταστείτε τι μακρόθυμος είναι, αδελφοί. Όταν ο Νάθαν πλησίασε τον Δαβίδ και του λέει, ξέρεις Δαβίδ, μου λέει, υπήρχε ένας πλούσιος ο οποίος είχε πολλά, λέει, πρόβατα.
Και ήρθε, λέει, κάποιος φίλος του και αντί να πάρει να σφάξει από τα δικά του, πήγε στο γείτονα ένα φτωχό που είχε μια αμνάδα. Που την τάιζε όπως τάιζε τα παιδιά του και την κοίμιζε εκεί που κοιμόταν και ο ίδιος. Και αντί να σφάξει από τα δικά του, πήρε την αμνάδα του φτωχού. Τι να κάνουμε, θάνατος. Η ίδια φωνή ήταν, όπως ανέβηκε στο θρόνο του Θεού. Η φωνή του αίματος του Άβελ, το ίδιο ανέβηκε και στο θρόνο του Δαβίδ, του ανθρώπου. Αλλά ήταν η δικιά του η αμαρτία του Δαβίδ και δεν το ήξερε. Ο Θεός δεν αντέδρασε όπως ο άνθρωπος, δεν αντιδράει σαν και εμάς, αδελφοί. Να κάνουμε δικαιοσύνη, να εκδικάσουμε την υπόθεση. Όχι, πάει σε αυτόν που έχει σφάλει. Πάει σε αυτόν που θα γίνει το όνομά του παροιμία. Μέχρι και σήμερα, εγώ εδώ που στέκομαι, επαναλαμβάνω το όνομα του Κάιν και μου φαίνεται λίγο όπως και του Ιούδα, για παράδειγμα. Είναι συνυφασμένα με το πολύ κακό αυτά τα δύο ονόματα. Κι όμως ο Θεός τον πλησίαζε τον αμαρτωλό. Τον πλησίασε τον Κάιν. Έδωσε ευκαιρίες στον Ιούδα. Ο Ιησούς Χριστός ήταν ο φίλος των αμαρτωλών, των πορνών, των τελώνων. Όχι φίλος της αμαρτίας του. Δεν συνευδοκούσε στην αμαρτία και στην αδικία, αλλά ήθελε να τους καλέσει κοντά του. Ήτανε το φως το οποίο πήγαινε στο σκοτάδι και έδιωχνε το σκοτάδι. Και όποιος τον δεχότανε και επέστρεφε, του χάριζε πλούσια τη ζωή, πλούσια τα ελέη του. Εδώ ο Θεός είναι πλούσιος έλεος. Πλησιάζει τον Κάιν όχι για να τον σκοτώσει, όχι για να εκδικάσει την υπόθεση του Άβελ. Μπας και αυτός ο άνθρωπος μετανοήσει και επιστρέψει και πει «Ναι, έσφαλα, τόσο πολύ αποστάτησα, τόσο πολύ τυφλωμένος ήμουνα». Στο κάτω-κάτω της γραφής μόνοι τους ήτανε. Δεν το ήξερε και κανένας άλλος. Τι να κάνω τώρα? Πώς θα γυρίσω σπίτι μου? Τι θα πω στον πατέρα μου τον Αδάμ? Πώς θα αντικρίσω τη μάνα μου την Εύα? Τι θα κάνω τώρα? Άσε την αποκατάσταση, θα την κάνω εγώ. Δεν έδωσε ποτέ αυτή την ευκαιρία στο Θεό ο Κάιν. Ποτέ αυτή την ευκαιρία. Πού είναι ο αδελφός σου? Με αφθάδια, κοιτάξτε εδώ, η αφθάδια. Δεν εξεύρω, λέει. Δεν εξεύρω. Μη φύλαξη, λέει, του αδελφού μου είμαι εγώ. Φανταστείτε πόσο είχαν παραγνωριστεί. Είχε παραγνωρίσει ο Κάιν και μην παραγνωρίσουμε ποτέ το Θεό και το έλεος αυτό. Έρχεται ο Θεός, μας επισκέπτεται και να παίρνουμε τις επισκέψεις του Θεού ως ευκαιρία να ταπεινώνουμε την καρδιά μας, αδελφοί. Να γνωρίζουμε από εκείνον. Η χάρις, λέει, του Θεού αυξάνει δια της επιγνώσεως του Υιού αυτού. Ο Κάιν ποτέ δεν εγνώρισε το Θεό και ας άκουγε το Θεό. Στόμα με στόμα μιλούσαν αυτοί οι δύο. Του μίλαγε ο Θεός, απαντούσε ο Κάιν. Μιλούσε ο Κάιν, απαντούσε ο Θεός. Τέτοια, αυτή ήταν η πίστη. Προσέξτε όμως, ο Θεός διαχωρίζει τους πιστούς, αφού χαρίσει την πίστη, ξεχωρίζει πλέον τους πιστούς σε αυτούς που είναι ευπρόσδεκτοι πιστοί και αυτοί που δεν είναι ευπρόσδεκτοι πιστοί. Ο Κάιν τώρα έχει την ευκαιρία της ζωής του. Και είπε ο Θεός, τι έκαμες? Να σου πω την αλήθεια των πραγμάτων, Κάιν. Αυτό που εσύ δεν βλέπεις, εγώ βλέπω αυτά που εσύ βλέπεις. Εγώ είδα τι έκανες στον αδερφό σου τον Άβελ. Έλα να σου πω τώρα αυτά που εσύ δεν βλέπεις. Αυτά που εσύ δεν ακούς, Κάιν. Η φωνή του αίματος του αδελφού σου βοά προς εμέ εκ της γης. Όχι μόνο ξέρω που είναι ο αδελφός σου. Το αίμα που στράγγιξε μέσα από το κορμί του φωνάζει προς εμένα. Η ίδια η αδικία μαρτυρεί κατά σου, Κάιν. Και τώρα, επικατάρατος να είσαι από τις γης, η οποία άνοιξε το στόμα αυτής για να δεχθεί το αίμα του αδελφού σου από τα χέρια σου. Όταν εργάζεσαι τη γη, δεν θέλεις το εξής δώσει τον καρπόν αυτής. Πλανήτης και φυγάς θέλεις είσαι επί της γης. Φοβερά λόγια. Για φαντάσου, να είσαι μάρτυρας τέτοιου γεγονότος, να ακούσεις από τη φωνή του Θεού, επικατάρατος να είσαι επί της γης. Η γη δεν θα ξαναδώσει τον καρπό αυτή σε σένα. Πλανήτης και φυγάς θα είσαι.
Και παίρνει για μία ακόμα τελευταία φορά το λόγο Κάιν. Ακούει αυτά τα λόγια και παίρνει για ακόμα μία φορά, θα μιλήσει στο Θεό για τελευταία φορά. Και λέει, η αμαρτία μου είναι μεγαλύτερα ώστε να συγχωρεθεί. Εσύ, λέει, με διώκεις σήμερα, είσαι διώκτης μου. Προσέξτε πώς βλέπει το Θεό. Προσέξτε πώς βλέπει το Θεό. Τι τύφλωση έχει επιφέρει η αμαρτία σε αυτή τη σκληρή καρδιά. Εσύ, λέει, με διώκεις. Ποιος σε διώκει? Δεν του είπε κάτι τέτοιο ο Θεός. Δεν είπε, εγώ θα σε διώκω. Δεν είπε, άμα ήθελε ο Θεός να τον διώξει, θα τον καθάριζε εκείνη τη στιγμή. Δεν του είπε, ξεκίνα να τρέχεις και εγώ θα ξεκυνηγάω από πίσω και άμα σε βρω ελίμονό σου. Δεν του είπε τέτοιο πράγμα. Και από του προσώπου σου θέλω κρυφτεί. Θα κρύβομαι από το πρόσωπό σου. Να μην με βρεις. Τέτοια αγνωσία Θεού είχε. Τόσο πολύ έστρεψε την πλάτη του στη χάρη του Θεού. Εδώ ο Θεός ερχόταν να του δώσει χάρη. Αλλά αυτός δεν γνώριζε ποιος του μιλούσε. Δεν γνώριζε ποιος του μιλούσε. Τώρα θα παίξουμε, λέει, το παιχνίδι του κλέφτη με το αστυνόμο. Εγώ θα κρύβομαι και εσύ θα με διώκεις. Αυτό απάντησε. Αυτό κατάλαβε ο Κάιν από τη φωνή του Θεού. Και θα είμαι πλανήτης, λέει, και φυγάς επί της γης και όστις με βρει θα με φωνεύσει. Και ο φόβος μου θα είναι τώρα η δικιά μου η ζωή. Και κοιτάξτε τι κάνει ο Θεός, λέει. Δια τούτο, είπε ο Θεός, ο τελευταίος λόγος του Θεού, όποιος φωνεύσει τον Κάιν, σαν να του λέει μη φοβάσαι. Αυτό απάντησε στο φόβο του. Είναι φοβερό. Αυτός είναι ο Θεός μας. Αν συμπεριφέρθηκε ο Θεός έτσι στον Κάιν, πώς συμπεριφέρεται σε σένα και σε μένα που έδωσε το αίμα του, που υπάρχει μεσίτης, όπως είπαμε. Δίπλα στον Πατέρα υπάρχει μεσίτης που μεσιτεύει για μας. Εδώ υπήρχε κατήγορος του Κάιν, το αίμα του αδελφού του. Κι όμως ο Θεός δίνει ευκαιρίες και ευκαιρίες και ευκαιρίες. Όποιος, λέει, σε φωνεύσει, επταπλασίως θα τιμωρηθεί. Φανταστείτε τι σημείο έβαλε στον Κάιν. Δεν ξέρουμε τι σημείο ήταν. Τρομερό σημείο. Που θα τα αναγνώριζε κάθε άνθρωπος που θα ερχόταν σε επαφή με τον Κάιν. Πας και μαλακώσει η καρδιά του Κάιν. Σημείο σωτηρίας του έδωσε αυτού του ανθρώπου. Εγώ σε σώζω από τους διώκτες σου. Δεν είμαι εγώ αυτός που σε διώκει, Κάιν. Και εξήλθε ο Κάιν από προσώπου του Κυρίου. Και εξήλθω. Και χωρίσαν οι δρόμοι τους. Χωρίσαν οι δρόμοι τους. Τελειώσαν. Δεν ξαναμίλησε ο Κάιν στο Θεό. Δεν είπε να ευχαριστώ. Δεν σας κάνει τίποτα. Δεν του είπε να ευχαριστώ του Θεού. Εντάξει, δεν τα βρήκαμε. Τουλάχιστον σε ευχαριστώ για αυτό που έκανες. Δεν με σκότωσες τώρα. Δεν αφήνεις κανέναν άλλο να με σκοτώσει. Φεύγω. Ένα ευχαριστώ δεν είπε. Σε ευχαριστώ. Εντάξει, δεν σε αγάπησα, δεν σε ήθελα, σε απέρριψα. Τουλάχιστον σε ευχαριστώ που είσαι κύριος. Αυτό που λένε οι Εγγλέζοι, είσαι gentleman. Δεν με ακούμπησες. Για σκέψου το, να έχεις σκοτώσει. Να έχεις σκοτώσει το παιδί μου. Να σε βρω. Να μην υπάρχει κανένας άλλος μάρτυρας. Και να σου πω αυτά τα λόγια. Και μάλιστα να σου πω ότι θα σε φυλάω κιόλας να μην σε βρει και να μην σκοτώσει κανένας άλλος. Τουλάχιστον. Ρε φίλε, το χέρι δεν θα μου δώσεις. Θα μου πεις, μεγάλε, σε ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ που δεν με σκότωσες, ευχαριστώ που με φιλάς και από τους άλλους. Ένα ευχαριστώ. Ούτε αυτό δεν είπε ο Κάιν στο Θεό. Και έφυγε. Προσέξτε όμως. Ο λόγος του Θεού είναι ενεργός. Και τον συνοδεύει τώρα η κατάρα. Ποια κατάρα? Γιατί τώρα, αδελφοί, έχουν περάσει μερικές χιλιάδες χρόνια. Και θέλει ο Θεός να μας διδάξει τη διαφορά της κατάρας από την ευλογία. Εδώ αν δούμε η διαδρομή του Κάιν, αν δούμε με τα ίδια μάτια που έβλεπε ο Κάιν, είναι μια ευλογημένη πορεία. Συμφωνείτε, θέλετε να το ξαναδιαβάσουμε? Αυτός ο άνθρωπος πήρε γυναίκα, άρχισε και έκανε παιδιά, μάλιστα έκτισε πόλη, είχε πολλά παιδιά, παντρευόντουσαν, κάνανε, μια πόλη έχει την πλατεία της, έχει το συντριβάνι της, έχει τη δικιά της οικονομία, έκανε εγκαίνια στην πόλη και έδωσε και το όνομα του πρωτοτόκου του Ενόχ, έκανε γλέντια και πανηγύρια. Αυτός έφυγε από προσώπου του Θεού, κάνοντας ό,τι ήθελε,
και θα λέγαμε βοδόθηκε στη ζωή του. Έκτισε πόλη, έχει απογόνους και μάλιστα οι απόγονοι του είναι και καλλιτέχνες. Έχουν ταλέντα και είναι επιτίδη στο χαλκό, στο σίδηρο. Είναι τεχνίτες, είναι οι βιομήχανοι θα λέγαμε της εποχής εκείνης. Πού είναι η κατάρα τώρα στον Κάιν? Μήπως το ξέχασες, Θεέ? Όχι. Πού είναι? Ο Κάιν ευωδώνεται. Ο Κάιν θα ζήσει πολλά χρόνια. Το ίδιο και οι απόγονοι αυτού. Θα κάνουν πολλά παιδιά. Θα έχουν πόλεις. Θα είναι τεχνίτες, θα είναι περισπούδαστοι. Θα τους έχουν ανάγκη οι υπόλοιποι. Διότι θα υπάρχει πρόοδος. Όταν χτίζεται μια πόλη υπάρχει ανάπτυξη. Αυτό που βεβαίως το ξέρουμε εδώ στην Ελλάδα της περίοδος της κρίσης. Λέμε θα έρθει ανάπτυξη, θα έρθει ανάπτυξη. Υπήρχε, ζούσαμε σε περιόδους ανάπτυξης. Με το που ήρθε η κρίση, ξέρετε τι σταμάτησε το πρώτο πράγμα? Η οικοδόμηση, οι οικοδομές. Σταμάτησε να χτίζονται σπίτια, να αυξάνονται τα πόλεις. Εδώ αυτός έφτιαχνε πόλεις. Έφτιαχνε κτίρια. Έφτιαχνε. Έφτιαχνε, σου λέει, πάπα. Αλλιώς είναι, αφού με χαιρέτησε ο Θεός και έφυγα, τώρα εδώ θα δεις. Πολιτισμός. Άρχοντες θα υπήρχαν εκεί. Εξουσίες έδινε ο Θεός, αδελφοί. Ο Θεός λέει είναι αγαθός. Και ανατέλει τον ήλιο επί δικαίους και αδίκους. Στέλνει τη βροχή σε όλα τα χωράφια. Δεν λέει αυτό του χωράφιν του Κάιν. Κομμένη βροχή στον Κάιν. Κομμένη βροχή στους άδικους. Σκότος. Δεν θα ανατέλει ο ήλιος στην πόλη εδώ του ιού αυτού του Ενόχ. Όχι. Ο Θεός είναι αγαθός. Ο Θεός συνεχίζει να είναι αυτός που είναι. Ο Θεός είναι δίκαιος, είναι αγαθός, είναι ελεήμων. Ο άνθρωπος δεν γνωρίζει. Γνωρίζει, λέει ο Αδάμ την Εύα και βγάζει το Σιθ. Και ο Σιθ κάνει το δικό του παιδί και ξεκίνησαν, λέει όμως τώρα, να μια λεπτομέρεια, τα παιδιά τους να τα ονομάζουν κατά το όνομα του Θεού. Υπήρχαν οι του Κάιν, η γενιά του Κάιν και υπήρχε τώρα και η γενιά του Σιθ. Για τη γενιά του Σιθ δεν θα διαβάσουμε τίποτα. Τι πολιτισμό ανέπτυξε η γενιά του Σιθ. Δεν θα μάθουμε για καμία τους πόλη, για καμία τους τέχνη, τίποτα από αυτούς. Θα δούμε όμως, διαβάζοντας τη γενεολογία εκεί, ο Τάδε γέννησε τον Τάδε και έζησε τόσα χρόνια και μετά πέθανε και ο γιος του γέννησε και αυτός και τα λοιπά. Κάποια στιγμή έρχεται, έζησε δε λέει ο Λάμεχ 180 έτη και γέννησε ιό και κάλεσε το όνομα αυτού Νόε, λέγον ούτως θέλει ανακουφίσει μας από του έργου ημών και από του μόχθου ημών και εκ του μόχθου του χειρό ημών εξαιτίας της γης την οποία κατηράστη ο Θεός. Να το πρώτο σημείο που βλέπουμε για αυτούς που ονομάζονται η γη Θεού. Ότι υπήρχε στη γενιά τους, μεταξύ τους, αυτό το κήρυγμα, η ελπίδα της ανακούφισης. Υπήρχε μια προσμονή για αυτούς. Γινόταν ένα έργο μέσα στην καρδιά τους, όπως γίνεται και σε εμάς αδελφοί. Μεταξύ τους αυτοί ανταλλάσσανε και φρόντιζαν να διατηρείται ζωντανή μια ελπίδα της ανακούφισης. Θα δούμε ότι μερικές γενιές, μια γενιά πιο πάνω, δύο γενιές πιο πάνω, υπήρχε ο Ενόχ, ο οποίος περπάτησε μετά του Θεού, ενώπιον του Θεού μάλιστα. Και ήρθε ο Θεός και συμμαρτύρησε και τον πήρε. Δύο φοβερά σημάδια για τον Ενόχ και για τον Νόε. Τέτοια δεν βλέπουμε για τον Κάιν. Για τον Κάιν βλέπουμε μάστιγες, φόνους, τιμωρίες, πόλεις, μέγαρα μουσικής, βιομηχανίες. Στο μέτρο που αναλογούν στην εποχή βέβαια. Έτσι μην σκεφτείτε τη Χαλιβουργική εδώ του Σκαραμαγκά, στον Ασπρόπυργο. Αλλά χαλκό, είχαν ορυχεία, βγάζανε, είχαν δούλοι, έτσι. Υπήρχε ανάπτυξη.
Από την άλλη, υπήρχε ο λόγος του Θεού, αδελφοί. Από την άλλη, καρποφορούσε ο λόγος του Θεού. Δεν ήταν τεμπέληδες. Ούτε λέει ότι ήταν δούλοι των άλλων. Τι νοτρόφοι θα ήταν, τις δουλειές τους θα είχαν, ούτε μας λέει που μένανε. Δεν τον ενδιαφέρουν αυτά το Θεό, αδελφοί. Δεν τον ενδιαφέρουν αυτά το Θεό. Ο Θεός είναι πατέρας και τα παιδιά του τα φροντίσει. Και θα τα ταΐσει, και θα τα ποτίσει, και θα τα ντύσει. Αλλά όσους προεγνώρισε, τούτους και προώρησε. Να γίνουν σύμμορφοι της εικόνας του Υιού του. Και όσους προώρησε, τούτους και εκάλεσε. Εδώ υπάρχει ένα κάλεσμα Θεού. Αυτοί που δέχονται να ονομάζονται με το όνομα του Θεού έχουν πάρει μια πρόσκληση. Και περιμένουν αυτή την πρόσκληση. Και όλη τη ζωή είναι στραμμένη σε αυτή την πρόσκληση. Προφανώς το κήρυγμα και όλο θα ήταν η πρώτη προφητεία στον κήπο της Εδέμ για το σπέρμα της γυναικός που θα συντρίψει το σπέρμα του όφεως, ότι αυτό θα σου κεντήσει την πτέρνα αλλά εσύ θα του συντρίψεις την κεφαλή. Αυτός ήταν ο λόγος τώρα που άρχιζε μέσα και γινότανε και έφερνε καρπό σε αυτούς τους ανθρώπους. Οι άλλοι τώρα είχαν απορρίψει αυτό το λόγο. Προσέξτε πόσο μιλάει ο Θεός στον Κάιν και τι αποκάλυψη του δίνει του Κάιν, και οι άλλοι δεν ξέρουμε τι τους έχει πει. Προφανώς τα έχουν και αυτή η αποκάλυψη. Δεν μας λέει ο Θεός ποια είναι, γιατί θέλει και εσύ το ίδιο να έχεις μια προσωπική σχέση με το Θεό. Να γνωρίζουμε το Θεό. Γνωρίζει η γενιά αυτών των ανθρώπων ότι ο Θεός θα ανακουφίσει τους ανθρώπους. Και παίρνουν και αυτή την αποκάλυψη ότι ο Νόε, αυτός λέει θα ανακουφίσει εμάς. Αυτός θα μας ανακουφίσει. Αυτόν θα χρησιμοποιήσει ο Θεός για να έρθει η ανακούφιση. Ευχαριστούμε τον Θεό. Περιμένανε. Τους έβαζε ο Θεός σε μια στάση προσμονής. Δεν είναι τα ίδια χαρακτηριστικά που έχουμε κι εμείς. Προσέξτε, όταν ο Θεός έρχεται και φανερώνει, όταν υπάρχει μια πρωτογενής φανέρωση ενός λόγου του Θεού και δεν ακολουθείται από μια διδασκαλία, ο άνθρωπος μπορεί να πλάσει με τη φαντασία του, μπορεί να από εδώ, από εκεί, αλλά ο Θεός κρατάει το τιμόνι της ζωής. Συμφωνείτε? Ο Θεός του είπε του Νόε, φτιάξε μια κυβωτό με αυτά τα μέτρα, τόσα υπερώα, τόσα από εδώ, τόσα από εκεί. Τιμόνι όμως δεν έδωσε στον Νόε. Είχε τη φανέρωση, αλλά ο Θεός κατεύθυνε τα πάντα. Τώρα 6.000 πόσα χρόνια είμαστε μετά από αυτό το γεγονός, έρχεται το Πνεύμα το Άγιο και μας δίνει διδασκαλία. Ποια είναι η ευλογία σου, λαέ μου? Πώς μεγαλώνω τα παιδιά μου? Ποιο δρόμο δείχνω? Τι ελπίζω για τα παιδιά μου? Πού επενδύω την οικογένειά μου? Το έργο του Θεού. Πού το επενδύω? Βεβαίως όχι στον Κάιν, όλοι θα συμφωνήσουμε. Ναι, αλλά ποια είναι τα χαρακτηριστικά αυτής της γενιάς του Κάιν? Μεγαλώνω τα παιδιά μου έχοντας αυτή την προσμονή ότι ο Κύριος θα μας ανακουφίσει. Βέβαια αυτή το ονομάζει ανακούφιση, εμείς το ονομάζουμε απολύτρωση. Έχω περάσει στα παιδιά μου ότι περιμένουμε σωτήρα από τον ουρανό. Ξέρουν τα παιδιά μου ότι μας περιμένει βασιλεία των ουρανών. Γνωρίζουν τα παιδιά μου τα σημεία των καιρών. Άμα δεν τα γνωρίζω εγώ, πώς θα τα γνωρίζουν εκείνα? Ο Λάμεχ ήξερε τα σημεία των καιρών. Δίνει ο Θεός σημεία των καιρών. Δεν μας έδωσε ο Κύριος τα σημεία των καιρών? Όταν δείτε, λέει, όλα αυτά να γίνονται, να ανακύψετε τα κεφάλια σας. Δεν είναι αυτά γραμμένα μέσα στο Λόγο του Θεού? Με τον ίδιο τρόπο, αδελφοί, ο Κύριος συμπεριφέρεται σε αυτούς που είναι ευπρόσδεκτοι προς αυτόν. Αυτή η γενιά είναι των ευπρόσδεκτων. Δεν τους έδωσε περισσότερο μυαλό από τους άλλους. Δεν τους έκανε καλύτερους οργανοπαίχτες ή τους έκανε να φτιάξουν καλύτερα όργανα. Ή σίδηρο και χαλκό αυτοί, εσείς σας δώσω να κάνετε άλλες βιομηχανίες. Τίποτα από αυτά. Τους άφησε όμως να συναυξάνουν και ο σίτος και τα ζυζάνια. Όποιο σιτάρι θέλει να πάει στο ζυζάνιο, είναι ελεύθερο να πάει να μοιάζει στο ζυζάνιο. Να χάσει την καρποφορία του. Και να πας να ακολουθήσεις τους άλλους. Είσαι ελεύθερος, σου λέει ο Θεός. Χάσμα μέγα στηριγμένο σε αυτή τη γενιά δεν υπάρχει. Δημά, αγαπάς τον παρόντα κόσμο, είσαι ελεύθερος να φύγεις. Δεν σε κατάει με το ζόρι κανένας.
Και μην κρατάμε με κανέναν με το ζόρι, αδελφοί. Ο ίδιος ο πατέρας στην παραβολή του ασώτου Υιού το άφησε το παιδί του να φύγει. Πώς να το κρατήσει? Πώς να κρατήσεις μια ψυχή που δεν θέλει να ακολουθήσει, που δεν θέλει να είναι ευπρόσδεκτη στο Θεό? Ένας που ο Θεός δεν τον κρατάει, θα τον κρατήσω εγώ με το ζόρι? Αφού δεν είναι ευπρόσδεκτος στο Θεό. Άστο να, θα χρεοκοπήσει, θα πάει σε ξένη γη, θα ταπεινωθεί μέσα στα γουρούνια, θα φάει τα χαρούπια, ας τον συνοδεύουν οι προσευχές μας. Να έρθει σε αυτόν και να θυμηθεί στον οίκο του πατρός του τι τρώνε οι δούλοι, για να ταπεινωθεί και να γυρίσει. Κανέναν δεν κρατάει ο Θεός. Ο Ενόχ έβλεπε αυτά που γινόντουσαν απ' την άλλη, την ανάπτυξη, την πρόοδο. Αλλά περπάταγε ενώπιον του Κυρίου. Ο Λάμεχ μεγάλωσε το παιδί, τον Νόε, με αυτή την προσμονή. Δεν βγαίνει ένας τέλειος Νόε από μια οικογένεια σαν του Κάιν. Δεν βγαίνει όπως και... Εντάξει, αυτή θα είναι η εξαίρεση του κανόνα. Εδώ βλέπουμε όμως τον κανόνα, αδελφοί. Ο Νόε, λέει, μετά ήταν τέλειος μεταξύ των συγχρόνων αυτού. Τέλειος. Και ήρθε ο Θεός και του έδωσε την οδηγία της σωτηρίας. Βλέπουμε όμως ότι η λέει, και όταν άρχισαν, λέει, οι άνθρωποι να πληθύνονται προσώπου της γης και θυγατέρες εγεννήθησαν εις αυτούς, ειδώντες οι του Θεού τα στιγατέρας των ανθρώπων ότι ήσαν ωραίοι. Βλέπετε, οι του Θεού δεν είχαν πειραστεί τόσο πολύ με την ανάπτυξη και με τα χρήματα όσο τους πείραξε η σάρκα. Να προσέχουμε τη σάρκα μας, αδελφοί. Το χρήμα, λέει, πολύ εμίσησαν. Τη δόξα ουδείς. Να προσέχεις τη σάρκα σου και τους πειρασμούς της σαρκός. Είδανε τις γυναίκες ήταν ωραίες. Γιατί εσύ δεν έχεις ωραίες γυναίκες? Είναι ωραίες οι γυναίκες των Υιών του Θεού? Οι άλλες όμως που έχουν το... και έχουν τις μόδες. Πήγε, λέει, ο Βαλάμ και του λέει του άρχοντα εκεί, του Μωάβ, λέει, του Βαράκ, λέει, θα βάλεις, λέει, τις ωραίες, λέει, τις δικές σου στα σύνορα του στρατοπέδου του Θεού να κάνουν πανηγύρια. Και θα έρθουν, λέει, οι νέοι και οι άντρες και θα αμαρτήσουν, και τότε ο Θεός θα φύγει από εκεί. Μόνο έτσι μπορείς να τους καταλάβεις. Ιδαλλιώς, αν είναι ο Θεός μαζί τους, δεν μπορείς να τους κάνεις τίποτα. Εγώ να τους καταραστώ δεν γίνεται. Πρέπει ο ίδιος ο Θεός να τους απορρίψει. Και είδανε ότι ήταν μοδάτες. Ξέρανε να περπατάνε. Και πήγανε και παντρευτήκανε αυτές. Το αποτέλεσμα, να γεννηθούν γίγαντες. Σηκωθήκαν αναστήματα ψηλά. Και εκεί ο Θεός, αδελφοί, τι λέει? Το πνεύμα μου, λέει, άλλα 120 χρόνια. Ενώ βλέπουμε ότι ζούσαν 900 χρόνια και βάλε οι άνθρωποι, όταν το ανάστημα σηκώθηκε, έπεσε η ηλικία. Θάνατος τώρα. Μέχρι τώρα καλά ήταν τα πράγματα. Τώρα όμως τους υπερηφάνους εγώ αντιτάσσω, με λέει ο Θεός. Τα αναστήματα δεν τα δέχομαι. Έλα, Νόε. Είχε δίκιο ο μπαμπάς σου. Έχει δίκιο ο Θεός, αδελφοί. Τα παιδιά μας κάποια στιγμή, και εμείς πρέπει να το ομολογήσουμε, αν έχουμε διδαχτεί τους πατέρες μας, είχε δίκιο ο μπαμπάς μου για αυτά που μου έλεγε, αν με δίδασκε μέσα το Λόγο του Θεού. Είχε δίκιο η μητέρα μου, αν με δίδασκε μέσα το Λόγο του Θεού. Τα παιδιά σου θα το ομολογήσουν κάποια στιγμή. Όταν θα έρθει η σωτηρία, όταν θα έρθει το ποθούμενο, όλοι θα το ομολογήσουμε. Είχανε δίκιο αυτοί που μας διδάσκανε. Είχανε δίκιο αυτοί που μας δείχνανε το δρόμο του Θεού. Και έφτιαξε την Κιβωτό και γνωρίζουμε το αποτέλεσμα. Όμως, ποια είναι η ευλογία? Ποια είναι η ευλογία? Η ευλογία, αδελφοί, περιγράφεται για μας στο πρώτο κεφάλαιο της Εφεσίους Επιστολής. Εντάχυτα το διαβάσω και θα κλείσω με αυτό. Ευλογητός ο Θεός και Πατήρ του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, ο ευλογήσας ημάς εν πάση ευλογία, πνευματική εις τα επουράνια, δια Ιησού Χριστού. Δεν είναι εδώ η ευλογία μας. Εδώ δεν είναι. Είναι χορηγίες. Προσέξτε, δεν τα απορρίπτουμε. Η καλή δουλειά, το σπίτι, τα ρούχα, είναι χορηγίες. Δεν αφορίζουμε τίποτα. Αλλά πρέπει να καταλάβουμε και να ξέρουμε μέσα μας, για να το διδάσκουμε κιόλας, τι είναι η πραγματική ευλογία.
η ορθοτόμηση της αλήθειας ως προς το θέμα της ευλογίας. Ο ευλογεί σας εμάς, ποιος ευλογεί? Μόνο ο Πατέρας Θεός ευλογεί. Μόνο ένας Θεός μπορεί να ευλογήσει. Και πού είναι αυτή η ευλογία, από πού έρχεται αυτή η ευλογία? Φυτρώνει από τη γη? Όχι, κατεβαίνει από τον ουρανό. Ο ευλογεί σας εμάς, μας έχει δηλαδή ευλογήσει με όλη την ευλογία, την πνευματική, πουθενά σαρκική ευλογία. Τουλάχιστον έτσι λέει ο λόγος του Θεού, ας με διορθώσετε αν δείτε κάπου αλλού γραμμένη. Ευλογία σαρκική, η ψυχική, συναισθήματα. Φάε ψυχή μου, έχεις για χρόνια πολλά. Ο άφρονας, ο πλούσιος μιλάει στην ψυχή του. Όχι, ο Θεός μιλάει στο πνεύμα. Ευλογία πνευματική. Εις τα επουράνια δια Χριστού. Δεν γίνεται. Αν δεν υπάρχει ο Χριστός, δεν υπάρχει και ο Πατέρας. Δεν υπάρχει ευλογία χωρίς Χριστό στη ζωή σου. Δεν υπάρχει ευλογία χωρίς Ιησού Χριστό. Το καταλάβουμε αυτό το πράγμα. Θα έρθουν και θα σου πούνε και ο άλλος που πιστεύει στο Βούδα και ο άλλος που πιστεύει ότι ο Χριστός είναι άγγελος και είναι ευλογημένος. Δεν είναι ευλογημένος. Θα το ξαναπώ. Δεν είναι ευλογημένος όποιος δεν έχει τον Ιησού Χριστό στη ζωή του. Όλη η ευλογία μας είναι στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Τα πάντα τα κάνουμε για να είμαστε ευπρόσδεκτοι ενώπιον του Ιησού Χριστού και Εκείνος να μας παίρνει και να δείχνει το αίμα Του και να μας πηγαίνει μπροστά στον Πατέρα. Αυτή είναι η ευλογία μας. Οι αληθινοί προσκυνητές θα προσκυνήσουν τον Πατέρα μου εν πνεύματι και εν αληθεία. Δια Ιησού Χριστού είναι η ευλογία μας. Διαβάστε όλο το κεφάλαιο παρακάτω που μιλάει για τη σωτηρία, για την απολύτρωση, για την υιοθεσία, για την κληρονομιά μας, για τις φανερώσεις, για τις φράγεις του Πνεύματος του Αγίου. Αυτή είναι η πραγματική ευλογία που δίνει ο Θεός μόνο δια Ιησού Χριστού. Τα πράγματα φαινόντουσαν για τον Κάιν και για όλους όσους έχουν απορρίψει το Θεό ότι βαίνουν ομαλώς. Έτσι είπε και ένας ψαλμωδός, νομίζω Ασάφ. Είδα, λέει, να ευωδώνονται οι άφρονες και αυτοί που λένε ότι δεν υπάρχει Θεός. Και είπα, μάτιν εγώ κοπιάζω, μάτιν εγώ βασανίζω την ψυχή μου και την καρδιά μου και μαστιγώνω τον εαυτό μου σε αγιασμό. Εσού, λέει, σε ελθόν, λέει, στο αγιαστήριον του Θεού, ενόησα τα τέλη αυτών, Κάιν, δεν με γνώρισες. Και θα έρθει το τέλος και τότε θα υπάρχει χάσμα μέγα εστηριγμένο μεταξύ ημών και μόνοι που Αβραάμ στον πλούσιο. Κανείς πλέον δεν μπορεί να περάσει από αυτό το χάσμα. Πάτερ Αβραάμ, κανείς δεν μπορεί να περάσει. Όσο ήσουν να λέει στη γη, εσύ είχες τα πλούτη σου, είχες την παρηγοριά σου. Τώρα λέει ο Λάζαρος, λέει, αυτός παρηγοριέται. Ήρθε η υπόσχεση του Θεού, ήρθε το ποθή μου. Ήταν ευλογημένος. Ποιος ήταν ευλογημένος, ο πλούσιος ή ο Λάζαρος? Ο Λάζαρος ήταν ευλογημένος. Μακάρι, λέει, οι πενθούντες τώρα, διότι αυτοί θα παρηγορηθούν. Ευχαριστούμε τον Θεό. Μακάρι είστε όταν σας ονειδίζουσι και σας διώκουνε ένε και του ονόματός μου. Πολύς, λέει, είναι ο μισθός σας πάνω στον ουρανό. Να επιστρέψουμε τις καρδιές μας στο Ευαγγέλιο. Να επιστρέψουμε τις καρδιές μας στον Ιησού Χριστό. Να επιστρέψουμε τις καρδιές μας στη λατρεία που θέλει ο Θεός. Να επιστρέψουμε τις καρδιές μας στις εντολές και στα διατάγματα του Θεού, αδελφοί. Αυτό είναι η ασφαλειά μας. Διότι ο Θεός μας έχει ευλογήσει. Εις τα επουράνια, δια Ιησού Χριστού. Αμήν.